Η πλαστική του άνου μπλεφάρου στοχεύει στην αφαίρεση της περίσχειας του δέρματος και του λίπους, χαρίζοντας ένα φυσικό, ξεκούραστο και νεανικό σχήμα. Η τομή γίνεται στην άνω πτυχή του μπλεφάρου και η ουρή μετά από λίγο καιρό δεν διακρίνεται. Συνήθως η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία ή κενέθη και διαρκεί μία ώρα. Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα και θα σας χαρίσουν μία όψη τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερη. Κάποιες φορές, ανάλογα με τις ανάγκες του προσώπου, η βλεφαροπλαστική μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες επεμβάσεις, όπως είναι η ανόρθωση φρυδιών, το brow lift, το facelift ή εμφυτεύματα ζυγωματικών. Για την καλύτερη ανάδειξη του αποτελέσματος μια βλεφαροπλαστικής, αυτή μπορεί να συνδυαστεί με παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ανανέωση της περιοχής γύρω από τα μάτια και το πρόσωπο. Για τις ρητίδες, παραδείγματος χάρη στο μεσόφριο, ή τις λεπτές ρητίδες στο πόδι της χήμας και στο μέτωπο, μπορεί να γίνει τοπική εφαρμογή μπότος. Επίσης, καθώς τα μάτια με τον χρόνο χάνουν το αμυγδαλωτό του σχήμα και γίνονται πιο στρόγγυλα, μπορεί να γίνει καμποτεξία, δηλαδή μπορεί να γίνει ανόρθωση της εξωτερικής γωνίας του ματιού, ώστε τα βλέφαρα να αποκτήσουν ένα πιο νεανικό και αμυγδαλωτό σχήμα. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να το δει κανείς μετά από 3 με 6 μήνες που θα έχει ολοκληρωθεί η επούλωση των ιστών. Η κοιλιοπλαστική αφορά στην αφαίρεση της περίσσιας δέρματος και λίπους από τα κατώτερα 2 τρίτα του κοιλιακού τυχώματος και ταυτόχρονη ενίσχυση των μυϊκών τυχωμάτων χαρίζοντας μια επίπεδη και νεανική κοιλιά. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η κοιλιοπλαστική να θεωρείται μέθοδος μείωσης του βάρους, αλλά τρόπος διόρθωσης του περιγράμματος και βελτίωσης ενός τοπικού προβλήματος. Αρκετές φορές ακολουθεί μετά από επεμβάσεις για αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Πρόκειται για μία από τις πιο συχνά ζητούμενες επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής, είναι ασφαλής και προσφέρει μόνιμο αποτέλεσμα. Συνοδεύεται από υψηλό βαθμό ικανοποίησης των ασθενών και χαρίζει μία σφριγγυλή επίπεδη κοιλιά. Υποψήφοι για κοιλιοπλαστική είναι άτομα μετά από μεγάλη απώλεια βάρους, οι οποίοι έχουν σταθεροποιήσει το βάρος τους στα επιθυμητά επίπεδα. Κάθε ασθενής με τοπική χαλάρωση και κατ' επέκταση κρέμασμα του δέρματος της κοιλιάς, πολύτοκες γυναίκες, οι γυναίκες που ένα χρόνο μετά την εγκυμοσύνη δεν επανήλθε το δέρμα της κοιλιάς. Μετά την επέμβαση μπορούν να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα και η διάσταση των ορθών κοιλιακών μειών και τυχόν ραγάδες ή ουλές από άλλα χειρουργία στην περιοχή κάτω από τον ομφαλό. Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία, η τομή γίνεται χαμηλά στην κοιλιά, είναι ελαφρώς κυρτή και καλύπτεται μετέπειτα από το εσώρουχο. Σε περιπτώσεις που η χαλάρωση περιορίζεται κάτω από τον ομφαλό, μπορεί να αντιμετωπιστεί με μία μίνι κοιλιοπλαστική, η τομή της οποίας είναι μικρότερη σαν μήκος. Η λιποαναρρόφηση είναι μια χειρουργική επέμβαση που απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες, μέσω της οποίας αφαιρείται το περιττό λίπος από διάφορες περιοχές του σώματος. Είναι ιδανική επέμβαση για τους ασθενείς με τοπικό εντοπισμένο πάχος, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις δίαιτες και στην άσκηση. Η επέμβαση αυτή μπορεί να χαρίσει μια πιο επίπεδη κοιλιά, να μειώσει τους γλουτούς, μυρούς, γοφούς, να μειώσει την περίμετρο της μέσης, να μειώσει το τοπικό λίπος σε λαιμό, φόρα, καράχη, βραχίωνες, εφήβαιο, γόνατο, κνήμες και αστραγάλους. Η λιποαναρρόφηση γίνεται μέσω μικροσκοπικών οπών του ενός χιλιοστού, μέσω των οποίων εισάγεται μια μικροσκοπική κάνουλα και με την οποία αφαιρείται το λίπος από οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία και μέθη συνήθως. Και θα πρέπει να πούμε ότι τα αποτελέσματα είναι μόνιμα, αφού τα λιποκύτταρα που βρίσκονται τοπικά έχουν αφαιρεθεί.